Πράγματι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δρόμο που υπάρχει από την Επιδαύρου προς το Γκόρφο, στο ενδιάμεσο περίπου της διαδρομής. Η εικόνα που υπάρχει είναι καλή. Πάντα χρειάζεται προσοχή μέχρι να έχουμε τον πλήρη έλεγχο, γιατί η περιοχή εδώ είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Είναι πυκνή η βλάστηση, αλλά και τα πεύκα έχουν μεγάλη πυκνότητα. Υπάρχει δυσκολία στο να πλησιάσει κανείς τις περιοχές αυτές. Είναι δυσπρόσιτες, δύσβατες περιοχές με πολλές ιδιαιτερότητες. Όμως, ξαναλέω, χάρη στην συμβολή όλων και των εναέριων μέσων που ήταν πολλά και της πυροσβεστικής των δυνάμεων που είναι πολλές και σημαντικές, οι εθελοντές, όλοι είναι εδώ, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή φάση. Ξαναλέω όμως, χρειάζεται προσοχή μέχρι να ελεγχθεί πλήρως, διότι έχει και ευαίσθηση μια χαράδερες που μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ και περαστικά στους τρεις πυροσβέστες που είχαν κάποιο μικρό τραυματισμό. Από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Έχουν βγει και οι τρεις αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Άρα ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την εικόνα και ξαναλέω, χρειάζεται προσοχή όμως να περάσει η βραδιά και αν καταφέρουμε να μην έχουμε νεότερα και αναζωπηρώσεις, νομίζω ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα.